Παρουσία των Ελλήνων συναδέλφων τους πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου. Στο επίκεντρο ήταν προφανώς η αύξηση των τιμών, ο πληθωρισμός, η υπασφάλιση, η μη ασφάλιση, αλλά και τα ευρύτερα προβλήματα του κλάδου. Ας ακούσουμε όμως τους ανθρώπους του Συνδέσμου να μας μιλούν για αυτά. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρή συνεργασία και αποτελεσματική, τολμώ να ισχυριστώ, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα, τα κοινά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η κυπριακή όσο η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία. Είτε αυτά είναι το θέμα της υποασφάλισης, είτε είναι το κόστος της αντασφάλισης μετά από τους σεισμούς στην Τουρκία και τις πλημμύρες και τις φωτιές στην Ελλάδα, είτε όποια άλλα θέματα προκύπτουν. Ένα από τα σημαντικά θέματα στην Ελλάδα είναι η υποχρεωτικότητα που έχει πει η κυβέρνηση ότι θα κάνει το κυπριακό κοινό, οι κυπριακοί πελάτες σας, να το πούμε έτσι. Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα μιας υποχρεωτικότητας που ξέρουμε ότι εσείς έχετε και σε άλλους κλάδους? Υποχρεωτικότητα στην Κύπρο έχουμε στον κλάδο μηχανοκινητών όπως έχετε και στην Ελλάδα και στην ευθύνη εργοδότη. Τώρα, στην ευθύνη εργοδότη έχουν πολύ δρόμο μέχρι να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η υποχρεωτικότητα. Εμείς παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον το τι γίνεται στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά το θέμα της έκπτωσης πάνω στον ένφια για τις περιουσίες που είναι ασφαλισμένες, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και την βιομηχανία, την ασφαλιστική, αλλά και την οικονομία και γενικά την εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδος. Διότι το μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και οι δύο χώρες, είναι το θέμα της υποασφάλισης ή της μη ασφάλισης. Δηλαδή η υποασφάλιση είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, μέγα θέμα, το οποίο συζητήθηκε και στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Insurance Europe, που έγινε στο Παρίσι και που ήμασταν μαζί με τον κύριο Σαρηγεωργίου εκεί. Αλλά είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο θέμα στις δικές μας τις χώρες, όπου το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύεται, που πληρώνεται σε ασφάλιστρα, είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι με ευχαρίστηση είχαμε τους συναδελφούς από την Ελλάδα. Είναι κάτι που σαν διοικητικό συμβούλιο στην Κύπρο χρόνια συζητούσαμε πώς θα βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας με την ελλαδική αγορά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να βλέπουμε τις αποφάσεις να υλοποιούνται. Η παρουσία μελών της ελλαδικής ασφαλιστικής αγοράς και του Αλέξανδρου, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Insurance Europe, με μια πολύ μεστή τοποθέτηση, μας έχει δώσει τα κύρια ρίσκα τα οποία βλέπουμε μπροστά μας σαν ασφαλιστική αγορά. Νομίζω αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο, αν αφαιρέσουμε τα γεωπολιτικά θέματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας, στο Ισραήλ, έχουμε τα θέματα στην Ουκρανία, βεβαίως το θέμα του πληθωρισμού. Εξαιρετικά σημαντικό το θέμα του πληθωρισμού στον κλάδο μηχανοκινήτων. Η αγορά στον κλάδο δείχνει ότι υπάρχει επιβάρυνση, την οποία θα πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες να δούμε προσεκτικά, να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα του protection gap σε όλους τους τομείς. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα με την Daniel. Αντιλαμβάνομαι, όπως ανάφερε και ο κύριος Σαραγεωργίου, έχουμε περίπου ένα 20% κάλυψη, άρα ένα 80% protection gap. Θεωρώ στην Κύπρο είναι λίγο πιο ψηλό το protection, αλλά ακόμη είμαστε πολύ πιο μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το protection gap βεβαίως δεν είναι μόνο σε θέματα που αφορούν το non-life. Το κύριο protection gap είναι στον κλάδο των pensions. Δυστυχώς μεγαλώνουμε γενιές συμπατριωτών μας, οι οποίοι όταν πάνε στη σύνταξη αναγκαστικά θα είναι φτωχότεροι από ό,τι την ώρα που δουλεύουν. Και το πράγμα θα πρέπει εμείς σαν βιομηχανία να βρούμε τους τρόπους, να τους ενημερώσουμε και να τους πείσουμε να αποταμιεύουν την ώρα που μπορούν, ούτως ώστε όταν φτάσουν στο σημείο της συνταξιοδότησης να μπορούν να έχουν μια σωστή ζωή που
Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 60-70% του μέσου income το οποίο έχουν πριν τη συνταξιοδότηση. Ταυτόχρονα, και αύριο έχουμε μια συνάντηση για το θέμα. Το κύριο θέμα όσον αφορά το protection gap είναι το cyber risk. Είναι ένας τομέας που θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι πολύ πιο μπροστά από ότι εμείς σαν ασφαλιστική αγορά. Άρα αύριο θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε γνώσεις από την ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας, ούτως ώστε να δούμε πώς χειριζόμαστε και εμείς στην αγορά. Γενικά υπάρχει μια φοβία για το θέμα, φοβία η οποία εδράζεται στο ότι υπάρχει άγνοια και όταν δεν ξέρεις κάτι πώς να το χειριστείς, πάντα είσαι πολύ πιο συντηρητικός και πολύ πιο αργά τα βήματα τα οποία παίρνεις για να βρεις τις λύσεις ενός προβλήματος. Βεβαίως υπάρχουν μια σειρά από νομοθετήματα τα οποία περιμένουν στην Βουλή, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε και αφορούν την αλλαγή και την ενσωμάτωση στην τοπική νομοθεσία του Motor Insurance Directive. Πρέπει να γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο αυτόν. Έχουμε θέματα με την χρηματοδότηση του ΓΕΣΥ, του ΟΑΗ, σε σχέση με τον κλάδο μηχανοκινήτων. Μια σειρά από νομοθετικά θέματα, τα οποία είναι συνεχή, τα οποία συζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες και να είναι συμφέρουσες για τον κόσμο και τους πελάτες μας, αλλά ταυτόχρονα να βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να είναι δυνατές, γιατί πάντα λέω ότι η ασφάλεια είναι μια υπόσχεση. Την ώρα που ασφαλίζεται κάποιος μαζί σου, του δίνεις μια υπόσχεση ότι αν σε χρειαστεί θα είμαι εδώ. Και για να είμαι εδώ θα πρέπει να είμαι δυνατός, να έχω ρευστότητα. Τώρα θα ήθελα το σχόλιο σας, αν θέλετε, για την υποχρεωτικότητα η οποία συζητιέται και θέλει να κάνει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ναι, η υποχρεωτικότητα βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί τώρα. Εγώ θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια συνάντηση στο Κώστα Ραβαρίνο κάτω στην Πελοπόννησο, όπου συζητούσαμε η ασφαλιστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Είχε κάνει μια εισήγηση υποχρεωτικότητας για καταστροφικούς κινδύνους, έχοντας κατά κύριο λόγο τότε στο μυαλό μας το σεισμό. Δεν είχαμε υπόψη μας αυτά που συνέβηκαν αυτό το καλοκαίρι. Όμως είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, αλλά τότε μιλούσαμε για το σεισμό. Άρα η υποχρεωτικότητα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει την αγορά, όμως πρέπει να γίνει σωστά. Και όταν λέω πρέπει να γίνει σωστά, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει γιατί κάτι είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να δώσουμε ένα προϊόν που πραγματικά να προστατεύει τον κόσμο, δηλαδή δεν θέλουμε μια υποχρεωτικότητα όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, που οι τελευταίοι σεισμοί έχουν αναδείξει προβλήματα υποασφάλισης. Και σίγουρα όταν έχουμε υποχρεωτικότητα θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο που να σιγουρευόμαστε ότι ο κόσμος ασφαλίζεται. Ακόμα ένα πρόβλημα που είδαμε στους σεισμούς της Τουρκίας, όπου πέραν της υποασφάλισης, στα σημεία που έχουν γίνει μεγάλοι σεισμοί, είχαμε μια κάλυψη η οποία ήταν πέριξ του 45-50%. Δηλαδή το άλλο 50% μόνο ήταν υποχρεωτικό, δεν ήταν ασφαλισμένοι. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε λέω ότι αυτό που έχει αρχίσει στην Ελλάδα τώρα με την υποχρεωτικότητα όσον αφορά τους εμπορικούς κινδύνους, αντιλαμβάνομαι για εταιρείες με τζίρο πέραν των 2 εκατομμυρίων, είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Στην Κύπρο έχουμε τέτοια πράγματα, ξέρουμε πώς μπορούμε να χειριστούμε υποχρεωτικότητα και στις συζητήσεις μας που κάνουμε με τους Έλληνες συναδέλφους βεβαίως θα τα αναφέρουμε, να τα έχουν και αυτοί υπόψη τους, ούτως ώστε να είναι επιτυχές στο συγκεκριμένο βήμα που γίνεται από την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Τέλος, δεν μπορώ να μην ρωτήσω πώς πάει η CNP, πώς πήγατε μέχρι σήμερα και πώς βλέπετε και την επόμενη χρονιά. Μια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά τον το premium. Υπάρχει όντως μια αύξηση στο non-life, το οποίο είναι σε διψήφιο αριθμό. Εξαιρετικά νούμερα, αν λάβουμε υπόψη ότι είμαστε οι πρώτοι στην αγορά και συνήθως οι πρώτοι στην αγορά είναι πιο δύσκολο να χτυπάνε τέτοια νούμερα. Σημαντική αύξηση βλέπουμε και στον κλάδο ζωής. Θεωρούμε ότι θα είναι ακόμα μια χρονιά με επιτυχίες για τις εταιρείες μας, να παραμείνουμε στην πρώτη θέση της αγοράς, στον non-life, και στον κλάδο ζωής να παραμείνουμε στην πρώτη θέση δημιουργίας ασφαλιών ζωής, regular premium, καινούργια ζωής, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα υπογράψαμε
η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου ένα μνημόνιο συνεργασίας. Γιατί το κάναμε αυτό? Απλά γιατί και οι δύο είμαστε σχετικά μικρές αγορές. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Κύπρος έχει μεγαλύτερη διείσδυση στις ασφάλειες από ό,τι η Ελλάδα. Κάτι μας λέει αυτό. Και άρα ως μικρές αγορές έχει νόημα και να συνεργαζόμαστε στο πώς εκμεταλλευόμαστε τους πόρους, ανθρώπινους πόρους, και να ομονοούμε όπου μπορούμε να ομονοούμε σε θέματα που εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Έτσι, για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα οι Κύπροι φίλοι μας ήταν στην Αθήνα σε μια εκδήλωση που διοργανώσαμε για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, εν προκειμένου και τους συναδέλφους από την Κύπρο, για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως θα βλέπει και το Insurance Europe, στο οποίο, όπως γνωρίζετε, έχω έναν αυξημένο ρόλο αυτή την εποχή, θέματα όπως οι προμήθειες, το RIS, όπως το Revision του Solvency 2, όπως το Open Finance, το Right to be Forgotten. Είναι σημαντικό λοιπόν εκεί να δημιουργούμε όπου μπορούμε και κοινές θέσεις. Από την άλλη πλευρά, σήμερα, εκτός του να βρισκόμαστε στην 45η Γενική Συνέλευση, διοργανώνουμε και θα γίνει αύριο το πρωί από κοινού, με συμμετοχή και πολλών σημαντικών μελών της ελληνικής αγοράς, ένα συνέδριο, μια ημερίδα για το πολύ σημαντικό θέμα του cyber risk, και ένα θέμα που μας απασχολεί και ως εταιρείες που υφιστάμεθα τον κίνδυνο, αλλά και ως εταιρείες που ασφαλίζουμε τον κίνδυνο. Έχουμε λοιπόν σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, είτε είναι η κλιματική αλλαγή και τα βιώσαμε στην Ελλάδα, και οι συνέπειες αυτά στην πολιτική, ως πολιτεία τι κάνουμε εν ώψη της κλιματικής αλλαγής και απέναντι στο κενό προστασίας που υπάρχει, και θέματα γεωπολιτικά που δημιουργούν αβεβαιότητα, επηρεάζουν τις αγορές. Επαναλαμβάνω, έχει μεγάλη σημασία όπου μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να ομονοούμε.